Η αναζήτηση στέγης έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται σε μαραθώνιο για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους, που πληρώνουν ακριβά τις δίθεν δωρεάν σπουδές. Τα πανάκριβα ενίκια για τρύπες ή ερείπια προσθέτονται στις αυξήσεις φωτιά στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, μαζί με τους λογαριασμούς και τα υπόλοιπα πάγια έξοδα ενός σπιτιού. Στην πραγματικότητα, δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός νοικοκυριού ένας μισθός. Οι ελάχιστες και υποβαθμισμένες εστίες σε άπειθητα παμάκια και διπαέ με τα βίας επαρκούν για το 2% των φοιτητών στην πόλη μας. Το ετήσιο φοιτητικό σταγαστικό επίδομα αντιστοιχεί σε 83 ευρώ το μήνα, αποκλείει φοιτητές με άδικα κριτήρια και καταβάλλεται τουλάχιστον ένα χρόνο μετά από τη διαδικασία αίτησής του. Η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει για αριστεία, για αναβάθμιση των ΑΗ, ενώ απογειώνουν τα ταξικά εμπόδια με εκατοντάδες φοιτητές να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή για κατάλληλα διαμερίσματα που κοστίζουν χρυσάφι, εξώσεις φοιτητών γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη ή για την τουριστική αξιοποίηση μιας οικίας, όπως είδαμε να συμβαίνει στις αρχές του καλοκαιριού και στην πόλη μας. Είναι δεκάδες τα παραδείγματα που μπορούμε να ανατρέξουμε αν ρωτήσουμε φίλους και συμφοιτητές μας, που πληρώνουν 450 και 500 ευρώ μόλις για καρσονιέρωση 45 τετραγωνικών στην Κασάνδρου, την Αγίου Δημητρίου, τη Ροτόντα, για 400 για μερικά τάφα ηλιών στα Κυριαμπερί, είναι η υπόγεια, στην Τούμπα, την 33, το Γαλλικό Ινστιτούτο. Τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα στην πόλη μας, πάνω από 100.000 φοιτητές και μόλις 1.600 δωμάτια εστιών. Για να μην μιλήσουμε για τις ανατιμήσεις σε ενίκεια, αν και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η ελπίδα βρίσκεται στη συλλογική δράση, στον αγώνα, με τη δική μας οργάνωση και δύναμη, μπορούμε πραγματικά σε όλους αυτούς που μας λένε ότι περιμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα, να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δίπλα τους το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που καταθέτουν προτάσεις και πρωτοστατούν στη διεκδίκηση για τη σύγχρονη δωρεάν φοιτητική στέγη για όλους. Έχουν δίπλα τους τους συμφοιτητές τους, τους φοιτητικούς συλλόγους που οργανώνουν τον αγώνα και την αλληλεγγύη, τη φιλοξενία όποιου φοιτητή έχει ανάγκη. Εκατοντάδες φοιτητές μέσα από τέτοιους αγώνες κατάφεραν να πάρουν δωμάτιο στην εστία ή βοηθήθηκαν να βρουν σπίτι, ανάγκασαν το Υπουργείο και τις διοικήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να διαθέσουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για τη στέγαση των φοιτητών. Με τους δικούς μας αγώνες, αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη, επιβάλαμε να μην μπει ενίκιο στη στέγαση, να μην μπει αντίτιμο στη λέσχη. Με τη διεκδίκηση και την αλληλεγγύη μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα είναι η ώρα να εμπιστευτούμε τις δικές μας δυνάμεις, να γίνουν περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, όπως λέει το σύνθημα του φεστιβάλ μας, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 15, 16 και 17 του Σεπτέμβρη στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε ότι η δύναμη είναι στα χέρια μας, η δύναμη βρίσκεται σε όσους δεν συμβιβάζονται με τη μισή ζωή, που διεκδικούν, που δεν εμπιστεύονται παλιούς ή νέους σωτήρες, που οργανώνουν τη δική τους πάλη με τα δικά τους αιτήματα για τις δικές τους ανάγκες. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε κάθε νέο και νέα σήμερα, γνωρίζοντας ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δεν έλειψαν ούτε θα λείψουν ποτέ από εκεί. Ευχαριστώ πολύ.